Λέω λοιπόν, σας το λέω εγώ. Είναι άλλο πράγμα να οδηγήσει, είναι άλλο πράγμα να οδηγήσει σε μια πολιτική απόφαση μέσα από μια αναγκαιότητα και είναι άλλο να οδηγήσει μέσα από μια επιλογή. Γιατί για κάποιους προηγούμενους ήταν επιλογή να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Με τσιγκλάτε όμως τώρα. Αυτό μας έχει εξηγήσει. Θέλω να σας πω ότι η κυβέρνηση προηγούμενη των Σαμαροβενιζέλων που λέει και ο Πρωτοσάλτε είχε πει ότι το 2015 θα έχει ο έμφυα μείωση 7%. Καλά, τώρα μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση συμφωνίας με Μέιλ Χαρδούβελ, αλλά θα κουράσουμε τον κόσμο. Εντάξει, εγώ λέω να μείνουμε σε αυτό που είμαστε τώρα. Η κυβέρνηση πήρε το κόστος αυτής της συμφωνίας, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει και στο νόμο αυτό που ψηφίστηκε το 43-36 υπάρχουν διατάξεις που δημιουργούν πρόβλημα και είναι έξω από το πρόγραμμά μας και από τις θέσεις μας, αλλά με βάση τη συμφωνία πάμε να τις υλοποιήσουμε μετά από τη συμφωνία και τη διαπραγμάτευση που έγινε και υπάρχουν άλλες που βεβαίως και είναι θετικές και αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Δηλαδή είναι κακό το ότι για πρώτη φορά έχουμε χρονοδιάγραμμα από ό,τι θα τελειώσει το περιουσιολόγιο, είναι κακό το ότι έχουμε χρονοδιάγραμμα που θα τελειώσει το κτηματολόγιο, το τι θα γίνει με συγκεκριμένα φορολογικά μέτρα για τη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και πάει λέγοντας. Αυτά είναι πάρα πολύ καλά, απλά τα ακούμε 30 με 40 χρόνια. Για τις 100 δόσεις θέλω. Ναι, θέλαμε μια διευκρίνηση για τις 100 δόσεις. 30 με 40 χρόνια τα ακούμε και ελπίζουμε να μην ξαναφέρουμε αυτούς οι οποίοι μας οδηγήσαν σε αυτά. Διότι έχει δώσει δείγμα γραφής η κυβέρνηση και έχει αποδείξει στο 7μηνο το τι έχει γίνει. Σε ό,τι αφορά τις 100 δόσεις, οι 100 δόσεις έχουν λήξει. Δεν πρόκειται να ξανανοίξει εφαρμογή για να ενταχθούμε στις 100 δόσεις. Σε ό,τι αφορά ορισμένους πολίτες, θα εξεταστεί το αν πρέπει να παραμείνουν στις 100 δόσεις με την έννοια του αριθμού των δόσεων ή αν θα πρέπει να γίνονται λιγότερες. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή αν κάποιος έχει μεγάλους τραπεζικούς λογαριασμούς ή άλλη δυνατότητα γιατί πρέπει να αποπληρώσει τα χρέη του σε 100 δόσεις. Γιατί αυτή τη δυνατότητα το έδωσε η κυβέρνηση όμως, έτσι. Γιατί αυτή τη δυνατότητα το έδωσε η κυβέρνηση πριν μερικούς μήνες. Ναι. Τα λάθη μας τα διορθώνουμε. Το ότι έγιναν λάθη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το είπε και με σαφήνεια. Αλλά δεν είναι σωστό σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι που ωφεληθήκαν ενώ δεν έπρεπε να αποκαταστήσουμε την αδικία. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έχουμε αλλαγή των επιτοκίων και σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί και αυτό δεν λέγεται, έχουμε και μείωση των επιτοκίων από 8% σε 5%. Γενικά λοιπόν, για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο, οι 100 δόσεις παραμένουν για όσους έχουν ενταχθεί σε 100 δόσεις. Θα επανεξετάσουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν δυνατότητα να δώσουν σε λιγότερες δόσεις την αποπληρωμή του χρέους. Έχουμε ρυθμίσεις που έχουν μειωθεί το επιτόκιο σε άλλες που έχει αυξηθεί. Και θα έχουμε πλέον τις πάγιες ρυθμίσεις των 12 και 24 δόσεων. Μάλιστα. Ναι. Μία τελευταία ερώτηση έχω, κύριε Υπουργέ, και αφορά το ΦΠΑ. Πρώτον, πότε θα είναι οι αλλαγές στα νησιά, νομίζω από 1η Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, για τα νησιά. Και δεύτερον, έχουμε τρία στάδια. Να το ολοκληρώσω και να μου το πείτε. Και αν προτίθεστε να ξανασκεφτείτε το θέμα του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, διότι είδαμε τους επιχειρηματίες που έχουν τέλος πάντων σχολεία να μιλούν για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή είναι κάποια ακριβά σχολεία τα οποία δεν έχουν ΦΠΑ και κάποια πιο φθηνά σχολεία της μεσαίας τάξης που έχουν ΦΠΑ. Όχι, δεν ισχύει καθόλου αυτό. Μάλιστα. Να το εξηγήσουμε. Ένα-ένα. Στα νησιά πάμε σε τρεις χρονικές περιόδους για το ΦΠΑ, διαφορετικές. Σε ό,τι αφορά γενικά τα φορολογικά μέτρα τα οποία συμφωνήθηκαν και έχουμε σε αυτό το νόμο, όπως για παράδειγμα το ΦΠΑ, όπως το θέμα της φορολογίας των αγροτών και πολλά άλλα ζητήματα, θα τα ξαναδούμε το επόμενο χρονικό διάστημα σε συνεννόηση με τους θεσμούς, διότι ήταν ασφιχτικά τα χρονικά και τα πολιτικά πλαίσια. Μάλιστα. Για να φτάσουμε στη συμφωνία. Δεν θα αφήσουμε τη φορολογία των αγροτών, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κλείνοντας τη Βουλή, στο επίπεδο που είναι. Θα πάμε σε διαπραγμάτευση νέα και σε νέα συμφωνία για να αλλάξουν αυτά τα μέτρα. Σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ, δεν έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ο νόμος είναι σαφής και είναι σωστός. Εάν το σχολείο το οποίο παρέχει παροχές παιδείας πέρα από το δημόσιο σχολείο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι δηλαδή νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ορίζει ο νόμος, έχει άλλο συντελεστή ΦΠΑ από το ιδιωτικό σχολείο το οποίο έχει μια επιχείρηση για να βγάζει κέρδος. Και αυτό είναι η απόδειξη ότι δεν είμαστε ούτε έξω από μια λογική ρεαλισμού, ούτε χωρίς κοινωνικές ευαισθησίες.
Ο ρεαλισμός και η ευαισθησία είναι τα όρια της πολιτικής μας. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Θα την κάνουμε στο στούντιο αυτή τη συζήτηση την επόμενη φορά. Θα είστε υποψηφιός για να κλείσουμε. Βεβαίως. Αυτά δεν κατατίθενται ούτε συζητιώνται σε τηλεοπτικά στούντιο. Αυτά κατατίθενται σε κομματικά όργανα. Όταν έρθει η ώρα, το κάθε τι θα το δούμε. Για την ώρα είμαστε εδώ και δουλεύουμε για τα πολλά ζητήματα που έχουμε. Θα είστε υποψήφιος όμως, καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή κάνουμε άλλη δουλειά και σας είπα... Εκτός από αυτό, τώρα σε 20 μέρες θα έχουμε εκλογές. Θα είστε υποψήφιος, έτσι. Είναι λάθος να προσπαθούμε να προβάλλουμε τον εαυτό μας και να προσπαθούμε έμεσα να προκαταλάβουμε. Δεν θα σας πει κανένας τίποτα. Αυτά είναι κομματικών οργάνων. Εμείς θα ποντάρουμε τα λεφτά μας ότι θα είστε υποψήφιος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την επόμενη φορά θα είστε εδώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.